Αποφασισμένος να μην κάνει πίσω ούτε ένα εκατοστό, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου στη διάρκεια παρέμβασής του στη Βουλή. Ένα νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής για την ανώτατη εκπαίδευση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν σκληρή κριτική στις προτινόμενες αλλαγές. Ο κύριος Γαβρόγλου σχολίασε τις έντονα επικριτικές αναφορές των βουλευτών της αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως οι περισσότερες ομιλίες, αν ήταν εργασίες φοιτητών, θα είχαν κοπεί ελλείψη επιχειρηματολογίας. Καταλόγησε μάλιστα στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι καλύπτει αυτούς που αυθαιρετούν, αφήνοντας εκτός μεταπτυχιακών τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες. Η κυβέρνησή μας επί 2,5 χρόνια προσπαθεί να επαναφέρει τη δημοκρατία σε διαλυμένα τοπία της κοινωνίας μας. Ένα από αυτά τα διαλυμένα τοπία είναι και ο χώρος της εκπαίδευσης. Δημοκρατία στην εκπαίδευση σημαίνει καθιέρωση ακαδημαϊκών κανόνων. Σημαίνει σεβασμό στο λειτουργόν της, σημαίνει σεβασμό των μαθητών και φοιτητών, σημαίνει εξασφάλιση της εμπέδωσης της κριτικής γνώσης. Ετοιμαζόμαστε για τη βαθμιαία καθιέρωση της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ένα όραμα δεκαετιών που είμαστε σίγουροι ότι θα αρχίσει να υλοποιείται. Οι παρεμβάσεις μας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι πρωτοβουλίες μας για την ενίσχυση της διδασκαλίας των παιδιών με ειδικές ανάγκες έχουν επανειλημμένα αναφερθεί σε αυτή την αίθουσα. Η αιχμή όμως του μεταρρυθμιστικού μας προγράμματος είναι βέβαια οι παρεμβάσεις μας στο Λύκειο και κυρίως στη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απασχολεί την κοινωνία μας είναι αν θα είμαστε μια κοινωνία με ακυρωμένο το Λύκειο, μια κοινωνία όπου οι εκπαιδευτικές διαδικασίες του Λυκείου θα επιτελούνται από θεσμούς ξένους προς τη δημόσια εκπαίδευση. Και βέβαια αυτό θα μας οδηγήσει στη ριζική αναμόρφωση των διαδικασιών εισαγωγής στα ΑΕΗ, διαδικασίες που ενισχύουν ένα σύστημα που βασίζεται στην παπαγαλία, ένα σύστημα που δεν έχει καμία απολύτως εκπαιδευτική και παιδαγωγική διάσταση και εχμαλωτίζει την καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων νέων του τόπου μας. Ο σημερινός τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια σύντομα θα είναι παρελθόν.